Καθώς οι γιορτές του 2014 πλησίαζαν, ο Nescafé Dolce Gusto πήρε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που κόβει την ανάσα. Να δείξει τη φρίκη ενός φαινομένου που αυξάνεται δραματικά την περίοδο των γιορτών. Την ανταλλαγή απέσιων, τρομακτικών δώρων. Η ανάσα κόβεται. Μπροστά σε αυτήν την ανυπέρβλητη παπάντζα που σου χάρισε η Θεία Βιργινία για το νέο σου σπίτι. Προκαλώντας τρόμο με την ενέργεια τέχνη που κόβει την ανάσα, ο Nescafé Dolce Gusto θέλησε να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τα άσχημα δώρα, να αποζημιώσει τα θύματά τους και να ενημερώσει το κοινό για τα πιο όμορφα δώρα των γιορτών. Τις μηχανές Nescafé Dolce Gusto. Έτσι κάλεσε το κοινό να στείλει τα χειρότερα έργα τέχνης που του έχουν χαρίσει ποτέ, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με το hashtag «Κανένα γούστο». Κάθε εβδομάδα, τα 5 πιο τρομακτικά δώρα επιλέγονταν από τον κριτικό έργων κακής τέχνης και ανταλλάσσονταν με μηχανές Dolce Gusto. Από τις πρώτες μέρες της ενέργειας, καταλάβαμε πως το πρόβλημα στη χώρα μας ήταν μεγαλύτερο από όσο φοβόμασταν. Το έργο ονομάζεται «Αγάπη μου, ξέχασα το αντιλιακό στην Αθήνα» και μιλάει για τον έρωτα δύο ηλιοκαμμένων κεφαλιών που βρέθηκαν να κολυμπούν σε μια λίμνη με νούφαρα, κοτσίπια και φήνικες. Μπορεί να είναι φτιαγμένος από δεκάδες μπαμπάκια, σαν αυτά που σου βάζει ο οδοντίατρος στο στόμα. Μπορεί να μην έχει χέρια, μπορεί να μην έχει πόδια, έχει όμως ένα τυρογαριδάκι για μύτη και αυτό αρκεί για να κάνει τον οδοντίατρο παπακάνθρωπο το πιο χαρούμενο σύμβολο των γιορτών. Τη Σαρακατσάνα Βατραχίνα Αντάρτισσα. Ζωσμένη με δυο σειρές φυσεκλίκια, καβαλά χαριτωμένα, την όμορφη φοράδα με τα κατάξανθα extension. Ρομαντισμός, ηρωισμός και μυστικά για τέλειες βλεφαρίδες γίνονται ένα χάρη στη τέχνη και την αισθητική. Η μάγισσα Λοκατζής που χορεύει τσάμικο. Η γάτα που έφαγε φρίκι αντί για γατοτροφή. Τα κανόνια των Μπαρμανώνε. Το έτοιμο Duck Face. Μέσα σε 4 μόλις επεισόδια, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1000, ενώ τα συνολικά views των επεισοδίων έφτασαν τα 1,6 εκατομμύρια με μέσο όρο παρακολούθησης τα 2,2 λεπτά. Και το site της καμπάνιας έφτασε τις 100.000 επισκέψεις. Ο τρόμος έφυγε από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και κρίνοντας από τις φωτογραφίες των νικητών, τα φρικτά δώρα συμφιλιώθηκαν επιτέλους με τους ιδιοκτήτες τους.